Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να αρχίσουμε μια ακόμα εκπομπή, άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα, μόλις ήρθαμε και ανοίξαμε την κάμερα, είδαμε ότι φοράμε τα ίδια μουντά χρώματα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όχι. Πάει με τον καιρό πάντως, εντάξει. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, ότι είμαστε εκτός κλίματος. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα είναι λίγο μουντό σήμερα το κλίμα. Και έτσι εδώ και, αλλιώς. Και έξω. Ναι, έτσι και αλλιώς νομίζω είναι. Αλλά προχωράμε. Ναι. Πάμε σήμερα λοιπόν να αρχίσουμε με ένα δώρο που κάνουμε. Το NSTV μαζί με το σύλλογό μας, το σύλλογο Κάντο Πράξη. Δίνουμε 3 διπλά εισιτήρια για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Για την παράσταση από τη Σμύρνη, Θεσσαλονίκη. Ωραίοτατα. Μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μας στο Instagram, κάντο πράξη, κάντο παύλα.org, να δηλώσετε συμμετοχή, κάνοντας follow στη σελίδα, έτσι, like στη φωτογραφία και ένα σχόλιο. Σχόλιο, κάνετε tag κάποιο φίλο σας. Ένα tag, μπορείτε να κάνετε όσες συμμετοχές θέλετε. Όσο περισσότερα σχόλια κάνετε, τόσο περισσότερες συμμετοχές έχετε. Ακριβώς. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο, Τετάρτη. Αύριο το βράδυ. 9 η ώρα. Ωραία. Η κλήρωση θα γίνει και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα με βίντεο. Για να μην νομίζετε ότι κλέβουμε κιόλας. Μα τώρα. Εντάξει. Δεν γίνεται. Και προχωράμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πάντα έχουμε μπει οριακά. Από αύριο θα μπούμε και επίσημα στο μήνα των Χριστουγέννων. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εδώ και μια εβδομάδα έχουν αρχίσει οι στολισμοί και έχουν πάρει μπρος. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του φθινοπόρου. Σήμερα. Δεν μ' αρέσει να το λέω αυτό, γιατί μου ακούγεται. Μελαγχολικό. Μελαγχολικό, ναι. Ταιριάζει με τα χρώματά μας. Ναι, γιατί πώς σου φάνηκε το φθινόπωρο το φετινό? Σύντομο. Σύντομο, μάλιστα. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πότε ήρθαμε από διακοπές. Πότε πέρασα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Είσαι του αποκαλώ και εμείς. Είμαι του. Δεν είμαι του. Δεν μ' αρέσει να τα λέω αυτά. Εντάξει. Είμαι του. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Χωρίς εποχή, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Χωρίς δεσμεύσεις. Όχι, ας πω την αλήθεια, είναι αυτό που λέμε ότι δεν καταλαβαίνω. Και Σαββατοκύριακο όταν έρχεται. Καθημερινή. Η καθημερινότητά μου είναι παρόμοια κάθε μέρα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι δημιουργικό. Κάνω αρκετά πράγματα και δεν έχω παράπονο ανεξαρτήτως την μέρα που έχουμε. Εντάξει, να το λες, εσύ ξέρεις. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε όμως γιατί ξεφύγαμε. Πάμε να μιλήσουμε για τους στολισμούς. Προσωπικά, δεν θυμάμαι. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Ναι. Προσωπικά, συνεχίζω. Νομίζω πως δεν έχω ξαναδεί τόσο γεμάτη με φώτα ομήρου. Ούτε παλαιολόγου. Δεν θυμάμαι να είναι τόσο στολισμένο. Τόσο φορτωμένη, λες. Ναι. Φορτωμένο για μένα είναι. Ναι. Okay. Μπορεί λίγο περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν, αλλά κακό δεν κάνει. Όχι, εντάξει. Εμένα δεν με ενοχλεί να σου πω. Δηλαδή, μ' αρέσει τα Χριστούγεννα αυτή η άνεση, το ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο υπερβολικός. Δηλαδή, το δικαιολογεί και η εποχή, οπότε δεν φαίνεται άσχημα. Δεν πάει πολύ άσχημα. Πώς άμα θυμηθούμε το στολισμό της Αθήνας πριν 2 χρόνια. Α, καλά. Εκείνο το τσίρκο. Αλλά δεν το λες. Εγώ λέω ότι είναι έτσι ένας πλούσιος έτσι στολισμός. Οκ, okay, ωραία φωτάκια αυτά, ένα ωραίο κλίμα. Εγώ αυτό δεν με ενοχλεί. Θα προτιμούσα, πέραν του όπως έγινε ο Μύρου, που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Okay, ναι. Το που θα ήθελα, ίσως περισσότερο εγώ, να δω και σε άλλα μέρη να στολίζονται. Όχι μόνο το κέντρο, ναι, αυτό είναι πολύ, όπως γίνεται πάντα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Πολύ σωστό που λες. Θα ήθελα να δω και άνω Νέα Σμύρνη και κάτω Νέα Σμύρνη, να έχουμε κάτι σε κάθε γωνιά της πόλης. Στις περιοχές που είναι full σκοτάδι. Ας πούμε, ακόμα και τα Χριστούγεννα, φουλ σκοτάδι. Ας πούμε, χθες η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Γύρω Δή που μένω εγώ, δεν υπήρχε φως. Ναι. Θέλω να πω. Μπορεί να τελειώσει το χρόνια,
budget για τα λαμπάκια. Για κάτι τέτοια νομίζω δεν τελειώνει το budget. Εντάξει. Έχω την απορία. Θα πάμε και σε αυτά. Συνέχεια. Οι στολισμοί των προηγούμενων ετών. Πού πάνε. Τι γίνονται. Γιατί δίνουμε αρκετά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά. Λες να κρατάνε ένα χρόνο και να χαλάνε. Κοίτα να δεις. Εγώ τα λαμπάκια που έχω τα έχω όλο το χρόνο στο μπαλκόνι. Θα έχεις μια πενταετία. Τα έχω πέντε χρόνια και ακόμα δεν έχουν χαλάσει. Δεν ξέρω... Και δίνουμε και πολλά λεφτά για να παίρνουμε κάτι που χαλάει σε ένα χρόνο, ρε παιδί. Είναι κρίμα. Εντάξει, ως σπίτι θα βάλεις μια σιρούλα με 10 ευρώ, θα βάλεις και δεύτερη, έκλεισε. Τους 20 ευρώ, δεν δίνεις 20 χιλιάρικα. Ισχύει. Κάθε χρόνο. Ναι, δεν ξέρω. Λες να τα πουλάνε. Τα χειρισμένα. Μακάρι να πουλούσανε. Και τα λεφτά τα οποία θα παίρνουν να τα βάζαν πάλι στα ταμεία του Δήμου. Να τα δίναν σε παροχές. Ωραίο. Και να μην πηγαίνουν σε τσέπες από δεξιά και αριστερά, αν γίνεται κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον ο περσινός στολισμός να πηγαίνει στις ακριτικές περιοχές της Νέας Μύρνης. Που μένουν στο σκοτάδι, ας πούμε. Θα μπορούσε. Άμα δεν είναι αντάξιος ο περσινός στολισμός για να ξαναμπεί στο κέντρο. Το κέντρο της πόλης. Ας το διώξουμε τουλάχιστον. Ναι, στα περίχωρα. Στα περίχωρα. Στα προάστια της Νέας Μύρνης. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με Δήμο. Πάμε για την πρώτη εκδήλωση του Δήμου το Δεκέμβρη. Είναι για ακόμα μια φορά η αγορά χωρίς μεσάζοντες. Κλασικό. Που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Κλασικά στην πλατεία Σταδίου. Μάλιστα. Δέχλερη, συγγνώμη. Ναι. Έχει αναρτήσει κιόλας ο Δήμος στο γραφείο τύπου ακριβώς ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που διαθέτουν τα προϊόντα τους. Μαζί με άδειες. Προφανώς κάτι θα... Νομίζω έχει αλλάξει κάτι... Κάτι παίχτηκε. Ναι. Και το κάνουν πιο νόμιμο για να είναι σωστοί στα όλα τους. Καλά, πιο νόμιμο θα πρέπει να το κάνουν εξαπανέκαθεν που λένε. Ναι. Okay. Προχωράμε. 5 του μήνα να πούμε ότι στο Γαλαξία, στην πλατεία... Mm-hmm. Θα είναι στημένες και οι κάλπες για τις σωκοματικές εκλογές του Κινάλ. Ναι. Θα είναι όλη μέρα. Θα είναι όλη μέρα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ανοίγουν πολύ πρωί. Δηλαδή, από τις 7 η ώρα το πρωί είναι ανοιχτές. Κάλπες μέχρι αργά το βράδυ. Και νομίζω, σε αντίθεση με άλλες σωκοματικές, είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Ακριβώς, είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο, ναι. Προφανώς, φαντάζομαι, θα έχουν μια διαδικασία να διασφαλίσουν. Το νόμιμο, ας πούμε, διαδικασίας, ότι δεν θα μπορεί να πάει κάποιος δύο φορές να ψηφίσει κτλ. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως θα γίνουν οι κάλπες, θα είναι στημένες στο Γαλαξία, στην πλατεία, 5-12 του αυτή την Κυριακή που έρχεται. Και πάλι το ίδιο θα γίνει για το δεύτερο τους γύρο, την παραπάνω Κυριακή, στις 12. Κάνω λάθος, είναι 12 ναι, του μήνα. Είναι 12. Κυριακή. Συνεχίζουμε με. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που το αναφέρουμε. Θετικά τουλάχιστον. Και το θέμα μας είναι για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ναι. Η οποία μετά από πολλά χρόνια φαίνεται να αξιοποιείται. Φαίνεται να διατίθεται και ίσως να διαφημίζεται στο ευρύ κοινό. Είδαμε κάποια σχολεία να κάνουν ξεναγήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης. Να βλέπουν τις εγκαταστάσεις που, όπως έχω ξαναπεί και εγώ, τουλάχιστον δεν θυμάμαι αν το έχεις αναφέρει, είναι πολύ καλές. Είναι decent, έτσι, πολύ, σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ένα νεοκλασικό, παλιό, διατηρηταίο, το οποίο έχει και ένα ωραίο κυπάκι από πίσω. Και μέσα είναι πεντακάθαρο. Ναι, κοίτα, εμένα να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει η εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου καθόλου. Εντάξει. Μου κάνει πολύ kits για κάποιο λόγο. Είναι ναι. Μέσα όντως είναι προσεγμένο κτλ. Είναι και εξοπλισμένο με υπολογιστές. Είναι εξοπλισμένο. Έχει και τραπεζάκια μικρά, βέβαια, αναγνωστηρίων. Ναι. Συμφωνούμε σε όλα. Έχω κι εγώ μια πολύ θετική εικόνα για αυτό. Για την εικόνα πάντα. Εμένα οι ενστάσεις μου και το πρόβλημά μου είναι σε άλλα θέματα. Ναι, τις ίδιες έχουμε και. Ναι.
πιο ουσιώδη, θα έλεγα, και πιο... έχουν να κάνουν και με λίγο ηθική, με λίγο αξιοκρατία, με οικογενειοκρατία. Μπράβο, μπλέκει και η οικογενειοκρατία, με τέτοιους όρους μέσα, τα οποία εγώ το θεωρώ, ας πούμε, αυτό το θεωρώ πολιτικά απαράδεκτο, το θεωρώ εγκληματικό, το θεωρώ ανήθικο, ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει, να υπάρχουν συγγενείς και φίλοι με πρόσληψη στο Δήμο και να εργάζονται σε υπηρεσίες. Ούτε βέβαια από την άλλη εμένα εύλογα μου δημιουργείται η απορία ότι ποιος μου διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα, ας πούμε εγώ είμαι γραμμένος στην βιβλιοθήκη, είσαι γραμμένος και άλλοι έτσι συμπολίτες μας είναι γραμμένοι. Ποιος μου λέει εμένα ότι έτσι κάποια ενέργεια μπορεί να προκύπτει από αυτή την οικογενειοκρατία δεν θα πάρει όλα τα δεδομένα και θα στέλνει όπως κάνουν έτσι κι αλλιώς και τις προηγούμενες εκλογές το κάνανε πάρα πολύ, θα στέλνουν mail, μηνύματα, φακέλους για να δούνε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει τα δεδομένα της βιβλιοθήκης της Δημοτικής. Λέω εγώ τώρα τυχαίο παράδειγμα, έτσι τυχαίο, εντελώς τυχαίο, για να τα χρησιμοποιήσεις για εκλογικούς σκοπούς. Όσο ανήθικο είναι το να προσλαμβάνεις συγγενείς, τόσο ανήθικο είναι και αυτό. Οπότε οι ενστάσεις μου είναι σε αυτό το κομμάτι εμένα. Κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα, πολύ ωραίος χώρος, προσεγμένος, καθαρός, χρήσιμος. Χρήσιμος εφόσον αρχίζει να χρησιμοποιείται. Εφόσον αρχίζει να χρησιμοποιείται. Και δεν το ξέρουν πέντε άνθρωποι. Ναι, δείχνει κάποια σημάδια τώρα έτσι ζωής. Αυτή την κίνηση που είπες ότι κάνανε. Mm-hmm. Μακάρι να βρουν όλα το δρόμο τους. Όλα. Και η ουσία και, και τα περιτυλίγματα. Πάμε λίγο σιγά σιγά σε πιο δημοτικοπολιτικά. Θα σε πάω λίγο δύο εβδομάδες πριν. Ναι. Όταν εδώ στις καρέκλες απέναντί μας καθόταν η υπεύθυνη του γραφείου της κυρία Κλέρη Δεριγιάννη, η οποία έδωσε και συνέντευξη στο Δημήτρη τον Πετρόπουλο που καθόταν στις καρέκλες μας. Σωστά, σωστά. Σχετικά με πάρα πολλά θέματα. Ναι, είπανε πολλά. Κυρίως με το σκυλόπαρκο. Πάρα πολύ το θέμα. Το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές. Ναι, είναι ένα θέμα που έπαιζε πάρα πολύ. Σχετικά ακόμα και με την πορεία που είχε. Σχετικά με τις πορείες που είχαμε πρόσφατα. Σχετικά με τη θέση της. Και το ότι μελιγενέστε που λένε. Και πολλά ακόμα. Ναι. Πού θέλω να σταθώ όμως. Θέλω να σταθώ σε κάποια λεγόμενά της σχετικά με το πάρκο σκύλου στην πλατεία Δεξαμενή. Ναι. Και θέλω να σταθώ κυρίως στην αντίδραση του κόσμου, ο οποίος γύρω από την πλατεία Δεξαμενής, όπως βγάλανε ανακοίνωση φίλοι της πλατείας Δεξαμενής. Ναι, βγάλανε ένα δελτίο τύπου. Σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Δελιγιάννη στη συνέντευξη και ουσιαστικά δώσαν απαντήσεις και κάποια πράγματα που είπαν και δεν συμφωνούσαν. Το οποίο βέβαια να πούμε το δελτίο τύπου των φίλων της Δεξαμενής ονομάζεται «Η αλήθεια για τα πάρκα σκύλων», έτσι. Ναι, κοίταξε, εμένα από όλο αυτό, αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω τώρα πια ότι ο κόσμος έχει σταματήσει, πώς να το πω. Σταματήσει να τρώει κουτόχορτο. Ναι, ναι. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Βλέπω δηλαδή ότι πραγματικά ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει. Και δεν θα φάει αμάσιτα αυτά που μπορεί να λέει ο κάθε εκλεγμένος, ο κάθε αιρετός, ο κάθε αντιδήμαρχος, ο κάθε υπεύθυνος οποιοδήποτε γραφείου. Και στέκομαι πολύ σε αυτό που λες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν κατά χώρο. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος ήταν επαναπαυμένος, θα πω. Σε αυτά που γινόντουσαν και δεν γινόντουσαν. Πήγαινε τυφλά, ρε παιδί μου, εντελώς. Και εντάξει, δεν είχε πρόβλημα. Στρατευμένα, τυφλά, ναι. Το περνούσα αδιάφορο γινόταν.
εδώ πέρα. Αλλά τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, ένα σημείο καμπής, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και συμμετέχει. Έχει αρχίσει και αντιδράει. Έχει αρχίσει να ζητάει και να απαιτεί κάποια πράγματα, το οποίο είναι φυσιολογικό να δικαιούται. Ωραία. Θα συμφωνήσω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα? Ας βάλουμε. Ωραία. Τι στοίχημα ότι τελικά, τελικά ο κόσμος μέχρι το 23 που είναι οι εκλογές θα ξεχάσει, θα δει δύο συναυλίες, θα κόψουν δύο κορδέλες για κάποιο έργο έτσι ωραίο, μεγάλο, με στόμφο κτλ. Και θα πάμε σε άλλη μια ίδια, σε ένα άλλο ίδιο μοτίβο. Θα το βάλω το στοίχημα. Παρόλο που δείχνει ο κόσμος ότι ξυπνάει πια και ότι δεν θα τα φάει εύκολα αυτά τα θεατρελίκια, ας πούμε. Κοίτανε, εγώ θα το έβαζα. Θα το βάλω και μαζί. Βάλτε. Πιστεύω ότι εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ότι δεν υπάρχει γυρισμό. Μακάρι, μακάρι. Ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει για τα καλά και σε κάθε κίνηση που βλέπουν, καταλαβαίνουν είναι, γίνεται για εντυπωσιασμό αποκλειστικά τι γίνεται όντως γιατί θέλουν να παράξουν έργο ή όντως θέλουν το καλό της νέας. Ξεχωρίζει πλέον ο κόσμος και έχει μάθει να ξεχωρίζει για ποιο λόγο γίνεται κάθε κίνηση. Και δεν νομίζω ότι το επόμενος 1,5 σχεδόν 2 χρόνια θα είναι αρκετός για να τον κάνει να ξεχωρίζει. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Είμαι λίγο απεσιόδοξος σε αυτό το κομμάτι, αλλά λέω μακάρι να βγεις αληθινός και να κερδίσεις εσύ το στοίχημα. Νομίζω πως θα το κερδίσω. Το ή έστω να το κερδίσω σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα το κέρδισες εσύ. Δεν εύχομαι να χάσω. Είναι από τις σπάνιες φορές που εύχομαι να χάσω. Βεβαιώνω. Πάμε σιγά σιγά το πρώτο Δέλτα Σίγμα αυτού του μήνα. Ναι. Τον λέω πρώτο Δέλτα Σίγμα, πάμε στις 23 Νοεμβρίου. Καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοέμβρη, τρεις του μήνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο δίωρο που αφορούσε τον ισολογισμό και ένα δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο στα Καπάκια, μόλις τελείωσε ο ισολογισμός, για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την πόλη. Πόσες ώρες όμως κράτησε αυτό το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο? Κολλήσαν ένσημα και βαρέα και ανθυγιεινά. Φτάσαμε αισίως. Και ακόμα πιο ανθυγιεινά όσο το παρακολουθούσαν. Φτάσαμε αισίως στις 12.30 ώρα το βράδυ και στις 8.30 ώρες recording. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Να κάνει γέννηση στο Δήμο για επίδομα ψυχιάτρου. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι άμα βάλετε στο YouTube το επιδείο σε ταχύτητα, καταρχάς έχει περισσότερη πλάκα. Είναι πιο διασκεδαστικό να τους ακούς να μιλάνε και να φεύγει γρήγορα η ροή. Είναι και μισή ώρα. Ναι. Και ταιριάζει πιο πολύ και με τη, νομίζω, με χαρακτήρες αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε εύκολα να είναι μια, πώς να το πω, μια φτηνή παραγωγή παροδίας, ναι, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε. Θες να μιλήσουμε λίγο για τον ισολογισμό πρώτα, τι έγινε? Ναι, να πούμε για τον ισολογισμό που τελικά δεν είχε κάποιο θέμα. Ας πούμε, ψηφίστηκε προφανώς. Πέρασε δηλαδή. Είναι, δεν θα πέρναγε. Είχαμε έτσι κάποιες κόντρες και κάποιες διενέξεις. Να πούμε ότι ο αντιδήμαρχος το παρουσίασε κιόλας όλο το πόσο έτσι αλλιώς είναι η αρμοδιότητά του. Κάποια στιγμή αυτό που μου έμεινε είναι ότι διαπληκτίστηκε με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
σχετικά με τα χρέη προς την εστία. Άφησε δηλαδή εχμές ότι τα χρέη αυτά, στην ουσία εσύ τα δημιούργησες, μας τα κληροδότησες. Και εμείς τώρα έχουμε ρίξει, ας πούμε, έχουμε πέσει σε αυτό το φαύλο κύκλο και σε περίπτωση που κερδίσει το δικαστήριο τελεσιδικήσης, ας πούμε, και το κερδίσει η εστία, θα πρέπει να δώσουμε κάποια εκατομμύρια και. Έτσι, ένα ιδιαίτερο σημείο. Βέβαια, να πούμε ότι απάντησε και ο κεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι εσείς, ας πούμε, μέσα σε 3 χρόνια είχατε μια πτώση στα οικονομικά 40%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ας πούμε, και προσπαθούσαν να αντιπολιτευτούν πάνω σε αυτό, για το τι έγινε, ποιος ευθύνεται, για ποιο λόγο το κάνανε, κτλ. Είδαμε κλασικά κάποιες έτσι από τις μικρότερες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μιλάνε και να τοποθετούνται σε αυτό το θέμα του νησιολογισμού πολιτικά και για την κακή κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα, αλλά okay, μπορούμε να προχωρήσουμε. Είδαμε κάποιους συμβούλους να μιλάνε και να λένε ότι πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική και η χρηστότερη διαχείριση των οικονομικών. Θα δούμε βέβαια και σε αυτό τι θα γίνει, γιατί νομίζω αυτό για την κοινωνική πολιτική ειδικά συζητήσανε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής όλο έλεγε τι κάνουν, τι δείχνουν και πόσο σπουδαίο έργο παράγουν. Επίσης, αυτό που άλλα δύο σημεία έτσι που μου κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι με κάθε ευκαιρία συμβαίνουν δύο πράγματα. Έχουμε έναν αντιδήμαρχο να εκφράζεται μονίμως, βασικά ένας αντιδήμαρχος συγκεκριμένος να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Δηλαδή, πόσο πιο χαζό μπορεί να... Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι πιο χαζό να κάνει κάποιος που είναι αντιδήμαρχος. Δηλαδή, είσαι αντιδήμαρχος, έχεις ένα δύσκολο τομέα, έχεις αποτύχει, έχεις βγάλει τον κόσμο να διαμαρτύρεται, να έρχεται στο Δημαρχείο να θέλει να τα σπάσει όλα και εσύ να σπαταλάς, ας πούμε, φαιά ουσία και χρόνο για να κάνεις πολιτική, ας πούμε, αντιπολιτευόμενος στην αντιπολίτευση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, εκτός από χαζό. Εντάξει, σπατάλη χρόνου. Σπατάλη χρόνου, φαιάς ουσίας και τζάμπα και η λάμπα. Δηλαδή, κάθονται εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και παίζουν τις κουμπάρες. Εντάξει, γράφουνε, κολλάνε έτσι. Κολλάνε έτσι, μα ναι, σωστά. Πώς θα γράφανε 15 ώρες στο Συμβούλιο. Και το άλλο που βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία και όσο περνάει ο καιρός νιώθω ότι θα το βλέπουμε πολύ πιο έντονο βαθμό και πολύ συχνότερα, έτσι μια κάποιο καλόπιασμα να το πω γενικά, να το πω ότι ακόμα και με τηλεδιάσκεψη θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος και να μαζεύει τα από κάτω με σφουγγαρίστρα. Είναι έτσι κανένα δυο στελέχη. Γενικότερα τα στελέχη που έχουν βλέψει για καρέκλα, να το πω. Εντάξει, χρήζουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση και συμπάθεια από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Ναι, απλά βλέπουμε ότι αυτοί, ας πούμε, που έχουν στο μυαλό τους ότι ξέρεις τι, θα κατέβω για δήμαρχος, κάτσε να καλοπιάσω λίγο κάποιους που μπορεί να είναι πιο αριστερά, κάποιους που μπορεί να είναι πιο ανεξάρτητοι. Κάτσε να μπορέσω να τους έχω από κοντά. Έτσι, να είμαστε καλοί με όλους, έτσι, γλυκομίλητοι και τα λοιπά. Και κλασικά, έτσι, δαιμονικά να παίζουμε ξύλο με τους πρώην συνεργάτες και δασκάλους μας. Εντάξει, δεν ξέρω. Ωραία πράγματα. Μία φορά, πέρα από το καλόπιασμα,
που είναι και αυτό συνήθως φαίνεται. Δεν σου είπα, θα εντείνεται. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα εντείνεται. Όσο πάμε προς 23, θα βλέπουμε και κολοτούμπες και καλοπιάσματα. Πώς και είδαμε, μετά από καλόπιασμα ενός δημοτικού συμβούλου προς ως αντιδημάρχου προς είχαμε και ένα αδικαιολόγητο ξέσπασμα. Έκρηξη, μπράβο, ναι. Είχαμε μία έκρηξη λόγω καλοπιάσματος. Ποιος, ναι. Ότι ποιος είσαι εσύ που θα πει στον άλλον που εγώ το ξέρω πιο καλά. Με το μικρό του όνομα που εμείς είμαστε φίλοι. Ναι. Εσύ τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον φωνάζεις με το μικρό του όνομα, λες και είστε φίλοι κολλητοί. Και ενώ δεν γνωρίζεστε καν, ρε. Δηλαδή, έχετε πει δύο φορές γεια σε στα Δημοτικά Συμβούλια που προλάβα να γίνουν ζωντανά. Σε καμιά αυτό είναι όλο. Ναι, πουθενά άλλου. Ναι. Μπορεί να έχει δίκιο στη σκέψη, να το πω έτσι, αλλά το χάνει με το ξέσπασμα. Κοίτα να δεις τώρα, άμα ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήμασταν εμείς μέσα. Ναι. Ήθελα να σου απευθύνω το λόγο. Ναι. Θα έπρεπε να σε πω, κύριε Ντάγιο. Όχι. Δεν σου... Εγώ δεν θα είχα τέτοια απέτηση. Όχι. Δεν θα είχε ο διπλανός, θα είπα, χρόνη. Γι' αυτό το θέμα μιλάμε τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ έχεις την άνεση να το κάνεις. Κάποιος που δεν την έχει. Δηλαδή, αν κάποιος άλλος μου το έλεγε, που δεν έχουμε, που έχουμε πει ένα γεια δύο φορές σε όλη μας τη ζωή. Και μου μιλούσε έτσι άνετα κτλ. Τι θα πρέπει να ξεσπάσεις εσύ ή να γίνει το ανάποδο. Μπράβο, πάμε η παρακάτω. Η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Ναι, ναι. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς, αυτός που το κάνει γελιοποιείται από μόνος του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωριζόμαστε καθόλου και έχουμε μια τυπική θέση κάπου και είμαστε σε ένα θεσμικό χώρο και σε ένα θεσμικό συμβούλιο, άμα αρχίζει και μου λέει χρόνι μου κτλ. Και σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, σου κάνω και έχουμε πει για δύο φορές στη ζωή μας, είναι από μόνος του γελίος αυτός που το κάνει. Είναι γελίος, σαν κίνηση είναι γελίος και ο ίδιος. Είναι λόγω των καταστάσεων, δηλαδή. Είναι λόγω του που βρίσκεσαι. Αν σε έβγαινε στον δρόμο και στο λεγέντε, δεν θα υπήρχε θέμα. Ξέρεις τι, αυτό είναι το ακόμα πιο υποκριτικό, να σου το πω. Γιατί στο δρόμο, αν με έβλεπε, δεν θα το κάνει καν, θα έστριβε, θα πήγαινα παλού, σε άλλο πεζοδρόμιο. Εκεί όμως που είναι Δημοτικό Συμβούλιο, που καταγράφεται, που θέλουν να προβάλλονται και να δείχνουν διάφοροι τύποι έτσι, ότι δεν είναι άχρηστοι, ας πούμε, και δεν είναι κενοί, ή ότι είναι συνενετικοί, ενωτικοί, συγκαταβατικοί, ρε παιδί μου, και εμείς θέλουμε να ακούμε και την αντιπολίτευση, εκεί το παίζει ωραίος, καλός, ευγενικός, φίλος. Δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα. Αυτό είναι που σου λέω, ενισχύει αυτό που σου λέω, ότι το κάνει ακόμα πιο γελίο, ρε παιδί μου, αυτό που κάνει. Οπότε εκεί δεν δίνει σημασία, το να αφήνεις να γίνεται γελίος από μόνος του, αυτός που το κάνει, και πας παρακάτω, ρε παιδί μου. Δεν χρειαζόταν να γελιοποιηθεί κι άλλος με οποιαδήποτε έκρηξη, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος. Και από εκεί που είναι δύο άτομα γίνονται τέσσερις, πέντε. Πέντε μακελιόμετρα. Τι πάει λέγοντας. Τα σφαγή. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα μικρό διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και να συνδέσουμε μεταξύ το πρώτο με το δεύτερο, το χθεσινό δημοτικό.
Και επιστρέφουμε και πάμε να δούμε ποιο ήταν το θέμα του πρώτου κατά σειρά Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, που κέντρισε δυστυχώς το ενδιαφέρον. Ναι, αρνητικά, έτσι. Λοιπόν, ήταν ήδη κακή, που αφορούσε την επιδότηση των... Και να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε από ερώτηση. Ναι. Η απάντηση μάλλον στην ερώτηση, ναι, που είχε ανακοινωθεί τέλος πάντων τι θα γινόταν, αφορούσε σχετικά με την επιδότηση των άπορων παιδιών για οικογένειες για τη σύντηση στο σχολείο. Ναι. Η σχετική εισήγηση μετά από πράξεις, μετά από κάποιες πράξεις, έλεγε πως το κάθε παιδί θα επιδοτείται εισαγωγικών με 1,90 την ημέρα, 1 ευρώ και 90 λεπτά ανά ημέρα, για να τρώει τις ώρες του σχολικού προγράμματος. Τις ώρες σχολείου, ναι. Ένα ποσό μικρό. Ναι. Ένα ποσό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5-4 το μεσημέρι που θα πάει σπίτι. Και ειδικά για κάποια συγκεκριμένα παιδιά, γιατί μπορεί για ένα οποιοδήποτε παιδί το 1,90 για το κηλικείο του να είναι αρκετό, γιατί μπορεί να έχει και σάντουιτς από το σπίτι και να έχει και να φάει και πλούσιο μεσημεριανό ή να έχει φάει και πλούσιο πρωινό και. Αλλά για κάποια παιδιά προβλέπεται αυτό το συγκεκριμένο, που είναι από άπορες οικογένειες που έχουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τα παιδιά, το 1,90 τη μέρα είναι, εντάξει, αστείο. Είναι κακό, είναι άσχημο. Ποιο ήταν όμως το ακόμα χειρότερο? Σε αυτή την ερώτηση που απίφθινε Δημοτικό Σύμβουλο για το που έλεγε είναι δυνατόν να δίνουμε 1,90 τη μέρα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη για να τρώνε, πετάχτηκε η Δημοτική. Το λέω όντως, το πετάχτηκε. Πετάχτηκε, πραγματικά πετάχτηκε δηλαδή. Δημοτική Σύμβουλος Σύμπραξης από την παράταξη του Καρίση, είπε ότι εγώ στην κόρη μου δίνω 1,5 ευρώ μέρα. Είναι αρκετό. Και είναι μια χαρά. Τώρα μιλάμε για ένα παιδί που προφανώς έχει και κάτι ακόμα μαζί του. Ναι. Τον περιμένει ένα πλούσιο γεύμα στο σπίτι. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και πάλι, ακόμα κι αν όντως το πιστεύει, που εάν όντως το πιστεύει η ΕΕ Δημοτική Σύμβουλος, αν όντως το πιστεύει, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι... θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και δημοκρατικό και ό,τι θέλεις. Αν όντως το πιστεύει αυτό που είπε. Ακόμα και αν το πιστεύεις όμως, δεν το λες δημόσια. Σε ένα θεσμικό όργανο που συμμετέχεις. Για πάρα πολλούς λόγους. Υποτίθεται είσαι πολιτικό πρόσωπο, ας πούμε, της περιοχής. Υποτίθεται είσαι και κομματικό στέλεχος της περιοχής, έτσι. Κλεγμένο προσφάτως. Ακόμα και πολιτικά ήταν τραγικό λάθος. Το που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανένας δεν βγήκε να πει κάτι. Δηλαδή αντιδράσανε προς στιγμήν κάποιοι σε αυτό που ακούστηκε, αλλά πέρασε έτσι, έμακτα. Δεν βγήκε και κάποιο πρόσωπο, κάποιος άλλος δημοτικός παράταξη να πει ότι... Να το μαζέψει. Να το διορθώσει. Κανένας δεν το μάζεψε. Ότι αυτή δεν είναι η γραμμή της παράταξη. Δεν κάνει η ίδια. Βγήκε μετά να πει να ζητήσω, δεν ζήτησε συγγνώμη, αφού πέρασε και μια εβδομάδα. Κανένας δεν βγήκε να το μαζέψει, άρα έτσι αυτόματα συμπεραίνουμε ότι προφανώς συμφωνούν
Προφανώς όλη η παράταξη συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό. Είναι αυτονόητο αυτό, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια επεξήγηση. Είναι απλό. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δηλαδή είναι ένα και ένα κάνει δύο. Είναι απλό. Δεν το θεώρησαν καθόλου σημαντικό να ασχοληθεί. Δεν έφυξε κανέναν αυτή. Ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό. Ακόμα πιο επικίνδυνο γιατί δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι εκτός δημοκρατίας αυτή. Άμα δεν το θεωρούν επικίνδυνο, άμα δεν το θεωρούν κακό αυτό που υπόθηκε και προσβλητικό, τι να πω, οι άνθρωποι αυτοί δεν ανήκουν σε δημοκρατικό πολίτευμα. Πάρα πολύ απλό. Ερχόμαστε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο χθεσινό Δημοτικό. Και για να τα συνδέσουμε, η ίδια Δημοτική που είπε ότι εγώ την κόρη μου τη στέλνω στο σχολείο με 1,5 ευρώ μια χαρά, επιλέχθηκε από τη Δημοτική Αρχή να είναι πρόεδρος νομικού προσώπου, πρόεδρος της πρωτοβάθμιας επιτροπής. Τραγωδία. Τραγωδία. Δεν ξέρω, είναι λυπηρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι ούτε και η παράταξη του Δημάρχου διαφωνεί με αυτή τη θέση. Την ενστερνίζεται κιόλας και την επιβραβεύει. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβραβεύεις ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δίνεις θέση σε σχολική επιτροπή σε άνθρωπο που λέει ότι για τα άπορα παιδιά και το 1,5 είναι πολύ. Είναι όχι απλά εσχρό και προσβλητικό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Είναι χαρακτήριστο. Και επίσης, την ώρα της ανακοίνωσης της απόφασης, εγώ μόλις το άκουσα, πετάχτηκα από την τέκλα μου, λέω δεν γίνεται. Δεν άκουσα καλά, πλάκα μας κάνουν. Μετά από τα προηγούμενα, τώρα γίνεται πρόεδρος στο βάθμια. Μάλλον μόνο εμείς είχαμε αυτή την αίσθηση, γιατί κανείς Δημοτικό Συμβούλιο, κανείς από τους 41 συμβούλους δεν είπε τίποτα. Δεν είπε εκεί. Τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση δεν θα άλλαζε, ήταν ήδη λυμένη. Αλλά ούτε ένα σχόλιο. Το σχολιάζουμε άλλα και άλλα τόσα ανούσια πράγματα. Έλατε, τι φοράει μια, τι λέει η άλλη, πώς κοιμάται. Καθόμαστε και κάνουμε συμβούλια 8-10 ωρών. Για να λένε να ξεκατηνιάζονται και σε αυτό δεν είπανε τίποτα. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Ναι. Σκεφτόντουσαν πώς θα ξεκατηνιαστούν αργότερα, ποιος θα φανεί πιο πολιτικά σωστός, ποιος θα είναι πιο ωραίος να κερδίσει οι εντυπώσεις. Ή ποιος θα θάψει πιο πολύ τον απέναντι. Για να μην επεκταθούμε ακόμα περισσότερο, το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκαν εν μέρη καινούργιες επιτροπές, πρωτοβάθμιες. Δεν είναι όλα τα στελέχη επιλεγμένα. Όχι, κάποια τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Συρίγος, θα τα βρούνε μεταξύ τους. Για ποιος θα πάει σε ποια θέση, αλλά ναι, θα αντιπολίτευση. Κάνανε κάποιες τράμπες εκεί μεταξύ τους, κάποιος να πάρει για να θέση, έχουν όλοι θέση σε κάθε επιτροπή. Κοίταξε, θα μπορούν να συμμετέχουν. Μήπως είχαν παρασυρθεί από κλίμα το ενωτικό και το συνενετικό για τις καρέκλες και για τις θέσεις. Χάσανε την ουσία της δημοκρατίας. Μπορείς, και της ηθικής και των αξιών. Το συνηθίζουμε. Συνηθίζουνε, ναι. Ξέρω τι να πω, συγχαρητήρια. Προσοχή στα υγρά κάτω που γέμισε και το πάτωμα εχθές. Με το κλίμα αυτό το η συνένεσης και της σύμπνοιας. Από το κακό στο χειρότερο πάνω. Πάμε να πούμε όμως πριν κλείσουμε. Χθες υπήρχε και το θέμα του προϋπολογισμού. Ναι. Όπως είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες, είχε καταθέσει και προλάβει και είχε καταθέσει δικό του προϋπολογισμού η στροφή Νέα Σμύρνη. Ναι. Ο οποίος όμως κρίθηκε μη βιώσιμος. Κρίθηκε μη βιώσιμος. Πρόσεχε να δεις. Έχεις τώρα μια παράταξη. Σύντομα θα το πω, σύντομα. Έχεις μια παράταξη η οποία υποστηρίζεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την προηγούμενη κυβέρνηση,
να καταθέτει ένα προϋπολογισμό, να κρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και από τη διοίκηση του Δήμου εδώ μη βιώσιμος. Έτσι. Για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί και δικαίως να κρίθηκε μη βιώσιμος, δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε γιατί δεν ανακοινώνονται, δεν βγαίνουν τα στοιχεία όλα προς τα έξω, είναι η αλήθεια. Να κατηγορείται από στελέχη της Δημοτικής Αρχής, που είναι και στελέχη της τωρινής κυβέρνησης, όχι στελέχη, κομματικά μέλη να το πω έτσι, υποστηρίζουν την τωρινή κυβέρνηση, φιλικά προσκύμενη, ναι. Να κατηγορείται ότι το έκανε αυτό η στροφή για τα μάτια του κόσμου ή για την προς εσωτερική κατανάλωση έτσι, των ψηφοφόρων τους και τόνωση κτλ. Να κατηγορείται ευθέως για αυτό το λόγο. Την ίδια ώρα που παλαιότερα αυτά τα στελέχη που κατηγόρησαν τη στροφή κάνανε έτσι και προβάλανε στα social media τα κουτιά, τα πρόμο, εμείς που νοιαζόμαστε και το φοιτητή και το ένα και τ' άλλο, να έχει γίνει μια τρύπα στο νερό και εκεί να μην κάνουν αυτοκριτική και να λέει ναι και εμείς το κάναμε για εσωτερική δική μας κατανάλωση, για να το παίξουμε καλή και με την κοινωνία και πρωτοπόροι. Τι έγινε? Όχι, δεν πειράζει. Είμαστε εμείς εδώ και θα σας τα θυμίζουμε. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε. Θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Μια δήλωση που έγινε. Και αυτή ήταν του ανεξάρτητου του Γιάννη του Καρτίνου. Είπε που ο ίδιος ψήφισε λογισμό. Ναι. Είναι λάθος. Ψήφισε λευκό, συγγνώμη. Ναι, κάτι ήταν εκεί. Με την υποσημείωση ότι ήταν ένα τσίγκλι πολίτευση. Ελπίζει του χρόνου να μην δει ένα μεμονωμένο προϋπολογισμό από μία παράταξη, αλλά όλη η αντιπολίτευση να συνεννοηθεί να καταρτήσει ένα σωστό προϋπολογισμό. Δηλαδή νωρίτερα φέτος, όταν είχε έρθει θέμα προϋπολογισμού και καταψήφισε. Και πέρασε τελικά, γιατί είχε τις περισσότερες... Και πέρασε, επειδή υπήρχε εναλλακτική πρόταση. Επειδή ήταν αδιάβαστη στην αντιπολίτευση. Και τώρα, αντί μετά από αυτό το πρώτο στραπάτσο, να το πούμε έτσι, αντί να έχουν διαβάσει, να έχουν συνεννοηθεί, να έχουν μιλήσει και να κατεβάσουν όλοι μαζί έναν προϋπολογισμό που θα τον κερδίζανε, θα τον κερδίζανε, γιατί 21 άτομα είναι στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, εγώ θα το πω εδώ το μικρό του σχολείο, εν δυνάμει 22, θα το κερδίζαν όμως όπως και να έχει. Αντί λοιπόν να έχουν διαβάσει και να τους έχει γίνει μάθημα το πάθημα το πρώτο, ξαναήρθαν αδιάβαστοι, ξαναήρθε μία παράταξη με έναν προϋπολογισμό και ξαναχάσανε. Ενώ έχουν την πλειοψηφία. Αυτό... Τώρα ξέρεις, μου έρχεται μια ταινία στο μυαλό. Ο ηλίθιος ο πανηλίθιος. Έτσι είναι μια ωραία ταινία, ευχάριστη, κομική, περνάς ωραία, καλά, γελάμε. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη βλακεία, συναγωνίζονται. Κάτι ουσιώδες δεν γίνεται. Όχι. Ωραία ταινία να τη δείτε, άσχετο έτσι, παρένθεση. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μακάρι να συμφωνήσω αυτό που λες, μακάρι να ακουστεί η προτροπή αυτή του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου και να μπορέσουν να συνεννοηθούν επιτέλους όλοι μαζί και να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Να κάνουν πράξεις αυτά που τα λόγια είναι όλοι πολύ καλοί. Ναι, αλήθεια. Υπενθυμίζουμε το giveaway μας. Τρεις διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση της Μύση από τη Σμύρνη, Θεσσαλονίκη. Πείτε στο Instagram μας κάτω πράξη, κάτω παύλα org. Και δηλώστε συμμετοχές, κάντε follow, like και comment σελίδα και comment. Με τάγκα ένα φίλο σας. Μέχρι αύριο το βράδυ. Στα comment. Μέχρι αύριο το βράδυ. Μέχρι Τετάρτη 9. Τετάρτη, ναι. Και θα λέμε την επόμενη. Thank you.